Η εξέλιξη σε αυτό που αποκαλούμε θαλάσσιες μεταφορές ουσιαστικά ξεκίνησε μόλις ο άνθρωπος έκανε την εμφάνισή του πάνω στη θάλασσα. Εδώ και κάποιες χιλιετίες, όταν ο άνθρωπος έκανε το πρώτο του ταξίδι πάνω σε κάτι που τότε έμοιαζε με πλωτό μέσο, ένα κομμάτι ξύλου ίσως και ένα κορμό δέντρου. Σιγά σιγά αυτά τα λογής πρωτά μέσα άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν κάποια μορφή που είχε να κάνει με τον προορισμό της χρήσης τους. Έτσι ο άνθρωπος επινόησε κάποια σκάφη τα οποία προορίζονταν για πολεμικούς σκοπούς ή για εμπορική χρήση. Τα σκάφη αυτά εξελίχθηκαν από διάφορες φυλές με την πάροδο των αιώνων και σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Σε κάθε τους μορφή όμως είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μπορούσαν να κινηθούν με τη χρήση κουπιών ή με την αιωλική ενέργεια. Η περίοδος η οποία στην ουσία όρισε τις εξελίξεις στη μορφή που εμείς γνωρίζουμε σήμερα ήταν τα μέσα του 19ου αιώνα όταν η ατμοκίνηση επικράτησε της ιστιοφορίας. Ο αιώνας που μόλις αφήσαμε πίσω μας ήταν σημαντικός όχι μόνο για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, αλλά και για αυτό που εμείς πια αποκαλούμε τεχνολογική επανάσταση. Οι μηχανοκίνητες επινοήσεις και κατασκευές διαδέχονταν η μία την άλλη δειλά-δειλά στην αρχή και πιο συγκροτημένα στη συνέχεια. Ατμομηχανές, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, μοτοσυκλέτες, μηχανές θαλάσσης άρχισαν δειλά-δειλά να παίρνουν θέση στην καθημερινότητα της εποχής. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε με την πάροδο των χρόνων, καθώς και η ευχέρεια χρήσης νέων υλικών, έχουν διαμορφώσει τα προϊόντα αυτά στη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Όμως, οι βασικές αρχές και δομές λειτουργία τους παραμένουν ίδια με αυτά της πρώτης εποχής. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας, σε αυτό το επίτευγμα της τεχνολογίας, το φυσικό σκάφος. Στην αρχή ήταν ένα σκελετός με δύο πλωτήρες προσαρμοσμένες πάνω του και ακόμα ένας μηχανισμός χειροκίνητης πρόωσης. Αυτή η αρχική ιδέα που ευδοκίμησε όταν δοκιμάστηκε, τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε τόσο που σήμερα μπορούμε να έχουμε και να θαυμάζουμε τα πολύμετρα φουσκωτά σκάφη με τους εκατοντάδων ύπων ισχύως στους καθρέφτες. Ήδη η γαλλική εταιρεία Zodiac έχει συμπληρώσει 112 χρόνια ζωής. Όταν ιδρύθηκε το 1896, το αντικείμενο της ήταν η κατασκευή μικρών πρότυπων αεροπλάνων και αεροστάτων. Προϊόντων που η χρήση τους ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην εποχή τους τόσο για πολεμικούς σκοπούς όσο και στρατιωτικούς. Λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου το 1936, τα ατυχήματα κατά τη μεταφορά εκρηκτικών υλών του στρατού και τα υδροπλάνα ήταν συχνά ιδιαίτερα οδυνηρά, καθώς μέχρι τότε μέσω μεταφοράς ήταν μεταλλικές βάρκες. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μία λύση. Ο Ζέραρ Μοσκή ήταν ένας αξιωματικός του στρατού επιφορτισμένος με τις μεταφορές εκρηκτικών. Ο Πιέρ Ντε Πουντέλη ήταν μηχανολόγος μηχανικός στη Ζόντιακ. Το ζητούμενο ήταν η κατασκευή μιας σχεδίας που ήταν εφοδιασμένη με δύο μπαλόνια για να μην βουλιάζει. Έτσι κατασκευάστηκε ο πρόγονος φουσκωτού σκάφος. Μία τετράγωνη σχεδία που στις δύο τις πλευρές είχαν τοποθετηθεί οι δύο μακρόστενα μπαλόνια από ύφασμα αεροστάτου διαστάσεων 3 μέτρων επί 45 εκατοστά. Στο πίσω μέρος του είχε τοποθετηθεί μία τραβέρσα που πάνω της είχαν ανοιχθεί δύο τρύπες και σε αυτές περνούσαν τα κουπιά ενώ το εμπρός μέρος έκλεινε πάλι με ύφασμα αεροστάτου. Όλη η κατασκευή παρήχε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η κίνησή του θύμιζε με τις γονδόλες της Βενετίας. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και τα αποτελέσματα φούντωσαν το ενδιαφέρον του εμπνευστή της ιδέας ώστε να προχωρήσει και στην εξέλιξή της.
Ο πόλεμος δημιούργησε νέα δεδομένα και έτσι υπήρχαν αρκετά στάδια πειραματισμών. Αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστεί μια μακρόσυνη κατασκευή που η τελική της μορφή έμοιαζε περισσότερο με τα σημερινά φουσκωτά. Η βάση της ήταν διαφορά, ήταν ένα είδος καθρέφτη που είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος και που πάνω προσαρμόστηκε μια βαριά ογκώδη σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα εξολέμβια που είχε ισχύει μόλις σε νέα ύπους. Αυτό το ολοκληρωμένο σκάφος ονομάστηκε Type A. Για την προσαρμογή και τη στήριξη του καθρέφτη είχαν χρησιμοποιηθεί κάποιες ξύλινες φήνες που όμως από τους κραδασμούς της μηχανής ήταν ανεπαρκείς. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν η παραμονή στο νερό, που μπορούσε να είναι μόνο για λίγα λεπτά. Το ύφασμα των αεροστάτων ποτιζόταν και έτσι το σκάφος βάραινε και βούλιαζε. Στα επόμενα 5 χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες για την επίλυση αυτών αλλά και άλλων προβλημάτων. Η στεγανοποίηση βελτιώθηκε σημαντικά καθώς χρησιμοποιήθηκαν αλλεπάλληλα στρώματα βερνικιού για την επικάλυψη του υφάσματος των μπαλονιών. Για τη στήριξη του καθρέφτη χρησιμοποιήθηκαν μία μονοκόμματη ελαστική ταινία που προσαρμόστηκε πάνω στους βελτιωμένους πλωτήρες. Κάποια μικροατυχήματα οδήγησαν στην ιδέα της εφαρμογής διαφορετικών διαμερισμάτων. Εκείνη τη μορφή έμοιαζε περισσότερο με τα σημερινά φουσκωτά σκάφη. Ο πόλεμος ήταν πια παρελθόν. Τα φουσκωτά σκάφη άρχισαν να παίρνουν σιγά σιγά στα χέρια των ιδιωτών. Σταθμός στην εξέλιξη του φουσκωτού σκάφους αποτέλεσε το τολμηρότερο ίσως εγχείρημα του ανθρώπου όταν ο Γάλλος γιατρός Αλάν Μπομπάρτ με μόνο εφόδια και ένα τέτοιο σκάφος, νερό και πίση για το ακατόρθωτο έκανε το 1952 το διάβλο του Ατλαντικού σε 65 ημέρες. Το φουσκωτό ήταν ένα Zodiac Mark II που αποτέλεσε την αρχή της παντοδυναμίας για τη γαλλική εταιρεία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όσον αφορά την πλεύση, την λύση έδινε και η ολική ενέργεια. Υπήρχαν αρκετά τεχνικά προβλήματα με τις εξολέμβειες της εποχής που όμως ξεπεράστηκαν γρήγορα και έτσι το 1960 άρχισαν να διοργανώνονται ακόμα και αγώνες ταχύτητας για φουσκωτά σκάφη, ενώ και οι παράκτης αποστολές άρχισαν να γίνονται πιο συχνές. Το κοινό άρχισε να βλέπει φουσκωτά όλο και πιο συχνά και μοιραία αυξήθηκε η ζήτηση που είχαν σαν αποτέλεσμα οι νέες ανάγκες να δρομολογήσουν εξελίξεις. Η ποιότητα της πλεύσης τους βελτιώθηκε με τη χρήση φουσκώτης ή διαιρούμενης ξύλινης καρίνας. Επίσης, τα υφάσματα που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των αεροθαλάμων βελτίωσαν τους δείκτες αντοχής τους με τη χρήση νάιλον και τεχνητού καουτσούκ. Καθώς τα χρόνια περνούν, η χημεία προμηθεύει υλικά με τεράστιες δυνατότητες. Η πρόοδος της ηλεκτρονικής και των εφαρμογών μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρέχει απεριόριστες δυνατότητες για τη σχεδίαση, κατασκευή και εξέλιξη των φουσκωτών σκαφών. Έτσι, πρώτη η Ιταλική εταιρεία ASO παρουσίασε στο κοινό ένα φουσκωτό σκάφος με πολυεσεργή κατασκευή και πλωτήρες. Ίσως την πιστότερη εφαρμογή σε σχέση με τη μορφή του φουσκωτού σκάφους που ξέρουμε σήμερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, το μονοπόλιο της αγοράς είχε η Zodiac, ένα όνομα που υποκαθιστούσε τη λέξη και την έννοια φουσκωτό σκάφος. Και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά αφού μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Ή τουλάχιστον έτσι συνέβαινε στη χώρα μας. Έτος σταθμός για την εξέλιξη του προϊόντος ήταν το 1973, όπως είπαμε με το χείρημα της ASO. Το πρώτο φουσκωτό σκάφος με πολυεστερικό οργανισμό ήταν γεγονός. Ήταν το πρώτο RIB, Rigid Inflatable Boat. Ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία του, ώστε ελάχιστα πράγματα άλλαξαν μέχρι τη μαζική του παραγωγή. Σαν ιδέα, πέρασε στην πράξη και στην εφαρμογή πολύ γρήγορα και σε άλλους κατασκευαστές. Είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στην αγορά. Από τότε έγιναν πολλά και γρήγορα. Φουσκωτός σκάφος καταξιώθηκε στην συνείδηση του αγοραστή και όχι μόνο του κοινού. Σαν το μοναδικό θεώρημα και πρακτικά αβίθιστο σκάφος από όλα όσα έχει επινοήσει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα. Και όχι άδικα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως φουσκωτά σκάφη και ιδιαίτερα αυστηρών προδιαγραφών εξοπλίζουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού, το λιμενικό και το πυροσβεστικό σώμα. Στα χέρια των ιδιωτών, εκτός από μια κοντινή βόλτα ή κάποιες ημερήσιες δραστηριότητες, έχουν πια γίνει τρόπο ζωής. Έχουν ιδρυθεί όμιλοι ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών σε όλη την Ελλάδα.
Διοργανώνονται ομαδικές κοινότητες, πολιτιστικές και αγωνιστικές εκδηλώσεις. Το ναυτικό κάμπινγκ, ταξίδι και διαβίωση πάνω στο φυσικό είναι τρόπο ζωής για τους περισσότερους ιδιοκτήτες. Έτσι και εγώ με την οικογένειά μου. Μένουν πάρα πολύ λίγα νησιά στην Ελλάδα μας που δεν έχω επισκεφτεί. Πριν από 2 χρόνια ταξιδέψαμε στην Τουρκία, στο Αϊβαλί και πέρυσι μέσω Ιταλία στην Κροατία. Όποιος όλα αυτά τα ακούει με δέος και φόβο, σίγουρα δεν ξέρει τι χάνει.